διάστημα, καθώς ολοκληρώνεται μια σχολική χρονιά η οποία τελειώνει με πολλές κινητοποιήσεις, με μεγάλες κινητοποιήσεις στον χώρο της παιδείας από τους εκπαιδευτικούς που παλεύουν βέβαια για το δικαίωμα. Το δικαίωμα, το αναφέρω, το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία και ενάντια στη διαφαινόμενη διάλυση του δημόσιου σχολείου και την απαξίωσή του. Σε λίγες μέρες να πούμε ότι απολύονται και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Και νομίζω ότι θα ήταν καλό εδώ στη μεσημερινή μας ραδιοεφημερίδα να έχουμε μια ενημέρωση από τους ίδιους τους εργαζόμενους, να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε περισσότερα για το τι μελιγενέστε για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά βέβαια και για το μέλλον γενικότερα των σχολείων το δικό μας και τι γίνεται ακριβώς με το υλοήμερο σχολείο που γίνεται πολύ λόγος στο τελευταίο διάστημα. Πάμε όμως να μιλήσουμε από το συντονιστικό αδιόριστο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με την κυρία Αγγελική Σιμικλή, την οποία την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αγγελική Σιμικλή, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Γεια σας, καλό μεσημέρι και από μένα. Δεν μπορούσε να γίνει καλύτερη εισαγωγή, νομίζω. Ήταν πολύ συναπτική και, ακριβώς κιόλας πάνω στην ουσία της κατάστασης. Δυστυχώς δείχνει και την εικόνα που επικρατεί στα σχολεία όλης της χώρας, κυρία Σιμικλή, όμως, έτσι. Ακριβώς, η σχολική χρονιά τελειώνει σε λίγες μέρες. Αύριο τελειώνει για τα περισσότερα παιδιά του Δημοτικού. Ναι. Και μιλάμε για μια χρονιά όπου είχαμε 3.500 κενά μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Όπως επίσης μιλάμε για μια χρονιά που 23.000 αναπληρωτές απολύονται χωρίς να είναι βέβαιοι αφενός ότι θα λάβουν ταμείο ανεργίας, ναι, για το διάστημα της ανεργίας τους και χωρίς να είναι καν βέβαιοι ότι θα ξαναδουλέψουν του χρόνου, ενώ για 5, 10, 15 χρόνια μπορεί να αναπληρώνουν τους εαυτούς τους στα δημόσια σχολεία. Πραγματικά από πλευράς Υπουργείου Παιδείας είχαμε και πολύ πρόσφατα μία δήλωση του Υπουργού Παιδείας στη συνέντευξή του ότι παρουσιάζεται ως ηρώδης που καταπίνει σχολεία και νηπιαγωγεία. Εμείς αυτή τη δήλωση την επιστρέφουμε γιατί προφανώς δεν θεωρούμε ότι είναι ζήτημα προσώπου, αλλά τόσο αυτός ως μέλος της τωρινής κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛΟΣ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν πραγματικά αποτελέσει ηρώδη τόσο για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας όσο και για τις εργασιακές σχέσεις, για το σύνολο της κοινωνίας και για το δικό μας το κομμάτι, βέβαια ως κομμάτι των εργαζομένων. Λοιπόν, αν θέλετε να... Θέλω να δούμε λίγο τη διαφοροποίησή σας σε σχέση με τον επικεφαλή του Υπουργείου Παιδείας. Τι μελιγενέστε το επόμενο διάστημα και βέβαια έχετε και μπροστά σας και δυνατές κινητοποίησεις, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να τα πάρουμε όμως από την αρχή τα πράγματα, να δούμε ποια ακριβώς είναι η διαφορά σας με το Υπουργείο και με αυτό που λέει η αρμόδια αρχή. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει μια εικόνα εύρυθμης λειτουργίας, προγραμματισμού για την επόμενη σχολική χρονιά, αναβάθμιση της παιδείας, όπως πολύ συχνά αναπαράγεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Από τη δική μας την πλευρά, εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι η λειτουργία των σχολείων από Σεπτέμβρη βρίσκεται στον αέρα. Όπως επίσης... Άρα λοιπόν, με τη νέα σχολική χρονιά, κυρία Σιμικλή, ανοίγοντας τα σχολεία θα βρούμε ακόμα περισσότερα κενά, περισσότερες ώρες που δεν θα υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός για να διδάξει τα μαθήματα στα παιδιά των φορολογούμενων που πληρώνουν ένα σωρό φόρους στο προηγούμενο και στις μέρες μας χωρίς να μπορούν να τα βγάλουν πέρα και αφορά βέβαια τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν παραπαιδεία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Το σχολείο γίνεται όλο ένα και πιο ταξικό, δηλαδή μιλάμε για παιδιά τα οποία θα αποκλείονται ήδη από το νηπιαγωγείο, για παιδιά τα οποία δεν θα καλύπτουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες μέσα στο δημοτικό, για παιδιά τα οποία θα οδηγούνται στη μαθητεία από τα 16 τους, ναι, και για ένα γενικό λύκειο το οποίο πια θα είναι εντελώς επιλεκτικό, θα είναι για λίγους. Αυτό προφανώς πρόκειται να μας βρει απέναντι
θεωρούμε ότι χρειάζεται να παλέψουμε και για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, χρειάζεται να παλέψουμε και για τα εργασιακά μας δικαιώματα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η στάση η δική μας στο σήμερα καθορίζει κιόλας και το μέλλον του μαθητών μας, το εργασιακό μέλλον του μαθητών μας στο αύριο. Και μιας και λέτε, κυρία Αγγελική, είσαι μικλή για το εργασιακό, να πούμε ότι σε λίγες μέρες τουλάχιστον με την ανακοίνωση που έχουμε και με αυτά που μας λέτε, απολύονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί την ίδια ώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα μεγάλα κενά, ακόμα και σήμερα που τελειώνει η σχολική χρονιά, έτσι. Δεν είναι λίγο αντιφατικό? Ναι, δεν το συζητάμε. Το Υπουργείο Παιδείας βρήκε έναν πολύ εύχυμο τρόπο να εξαφανίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το έχει κάνει αυτό το τελευταίο εξάμηνο μέσα από διαδοχικές τροπολογίες που η κάθε μία αντιστοιχούσε σε κόψιμο χιλιάδων θέσεων εργασίας, ναι, αφενός, mm-hmm, αλλά και σε παραβίαση δικαιωμάτων των μαθητών μας. Αν είναι να κάνω μια αναδρομή, έχουμε μια τροπολογία για τα τμήματα ένταξης που ουσιαστικά τα καταργεί, ναι, στη φιλοσοφία τους, mm-hmm, παραβιάζοντας και όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, mm-hmm, που έχουν αυτή τη στιγμή στήριξη μέσα στα δημόσια σχολεία. Mm-hmm. Έχουμε μια τροπολογία για τα νηπιαγωγεία που ανεβάζει τον αριθμό των μαθητών των μαθητών προκειμένου να λειτουργήσει τμήμα από τα 7 στα 14 με μια κατεύθυνση τα περισσότερα νηπιαγωγεία και στα αστικά κέντρα, mm-hmm, να λειτουργούν με βάση τον αριθμό των 25 μαθητών. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι στο νηπιαγωγείο που τα παιδιά ακριβώς χρειάζονται να έχουν προσοχή, χρειάζονται μια ομαλή μετάβαση και όλες από την οικογένεια σε έναν άλλο χώρο, δεν μπορεί να λειτουργήσει η τμήμα με 25 μαθητές. Αρκετά μάλιστα τμήματα νηπιαγωγείων πρόκειται να κλείσουν, με συνέπεια κιόλας νήπια και προνήπια να μεταφέρονται σε άλλα νηπιαγωγεία, όχι πια δηλαδή στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους, mm-hmm, αλλά σε ένα νηπιαγωγείο πολύ πιο μακριά από το σπίτι τους. Έχουμε μια αλλαγή που αφορά το ορολόγιο πρόγραμμα, mm-hmm, του Δημοτικού Σχολείου, yeah, σε μια κατεύθυνση μείωσης διδακτικών ωρών σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες. Yeah. Για τις δε ειδικότητες, εκείνο το οποίο προβλέπεται, οι ειδικότητες για να συνεννοούμαστε είναι συνάδελφοι που μπορούν να δουλεύουν κιόλας και 10 και παραπάνω χρόνια, mm-hmm, στα δημόσια σχολεία, στο κομμάτι της θεατρικής αγωγής, της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, των εικαστικών, στη φυσική αγωγή. Εκείνο το οποίο δρομολογείται είναι η οριστική έξοδος, mm-hmm, των αναπληρωτών ειδικοτήτων από τα δημόσια σχολεία, όπως επίσης και η οριστική έξοδος και για όλους τους υπόλοιπους αναπληρωτές. Ακριβώς. Όπως αυτοί ας πούμε μπορούν να ήταν αναπληρωτές δάσκαλοι οι οποίοι δούλευαν στα ολόημερα σχολεία. Η αλλαγή η οποία προωθείται έχει ήδη νομοθετηθεί από το Υπουργείο είναι ότι πια δεν θα υπάρχει ένας υπεύθυνος ολοήμερου, mm-hmm, αλλά ανά ημέρα θα εναλλάσσει το υπεύθυνος. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι το ολοήμερο εμπεδώνεται ως παιδοφυλακτήριο. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί μία σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όταν αυτοί θα εναλλάσσονται κάθε μέρα ή κάθε ώρα. Αυτό μπορεί εύκολα να το καταλάβει κάποιος που έχει ασχοληθεί με τα παιδαγωγικά, έτσι, πώς πρέπει η σχέση που έχει ο εκπαιδευόμενος με τον εκπαιδευτή να είναι μία σχέση κοντινή, και δεν μπορεί αυτό να συμβεί όταν υπάρχει αυτή η εναλλαγή που μόλις τώρα μας περιγράφεται.
Έτσι, είναι χαρακτηριστικό κομμάτι. Νομίζω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι γονείς. Δηλαδή, mm-hmm. όταν ένας γονιός βλέπει ότι τη μία χρονιά το παιδί του θα έχει ή τον τάδε δάσκαλο ή τους τάδε εκπαιδευτικούς, τους οποίους γνωρίζει mm-hmm. μέσα στη χρονιά και την επόμενη, αυτοί δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχολείο και από την αρχή θα πρέπει να χτιστεί μια σχέση, γιατί μέσα στο σχολείο ακριβώς μιλάμε για σχέσεις που αναπτύσσονται. Σωστά. Ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Δεν είμαστε delivery γνώσεων σε καμία περίπτωση και δεν θέλω να υποβιβάσω τους συναδέλφους που δουλεύουν στο delivery. Είναι ένα άλλο κομμάτι, ένα άλλο αντικείμενο που και αυτοί έχουν τα δικά τους, βέβαια, με τη σειρά τους προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα, έτσι, με κίνδυνο και χιλιάδιο άλλα. Αλλά το θέμα μας είναι όλα αυτά τα μεγάλα θέματα που μόλις περιγράφεται είναι ανάγλυφα. Δεν νομίζω να τα αφήσει έτσι όμως ο κλάδος των αδιόριστων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα έχετε προγραμματίσει και κάποιες κινητοποιήσεις. Έτσι, να πούμε και κλείνοντας και κάποια πράγματα για την κινητοποίησή σας. Ακριβώς δική μας θεώρηση είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να μπλοκαριστούν από το εκπαιδευτικό κίνημα. Mm-hmm. Η πλειοψηφία της κοινωνίας κιόλας έχει δει το εκπαιδευτικό κίνημα πολλές φορές να μπλοκάρει αναδιαρθρώσεις που προσπαθούσαν να επιβληθούν στο δημόσιο σχολείο. Αν κάπως έχει κρατηθεί, είναι ακριβώς μέσα από αυτή την αντίσταση. Mm-hmm. Δική μας πρόταση ακριβώς είναι η απόσυρση όλων, mm-hmm. των τροπολογιών που έχουν νομοθετηθεί το τελευταίο διάστημα, mm-hmm. είτε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είτε στη δευτεροβάθμια. Από εκεί και έπειτα mm-hmm. έχουμε ένα εξαιρετικά μεγάλο ζήτημα mm-hmm. τις τελευταίες μέρες, γιατί mm-hmm. 2.000 συνάδελφοι αναπληρωτές mm-hmm. κινδυνεύουν να μην βγουν μισθό Ιουνίου. Το Υπουργείο Παιδείας ως κομμάτι αυτής της κυβέρνησης βρήκε έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, ναι, να εξοικονομήσει 1.000.000 ευρώ, κόβοντας από τους συναδέλφους μας αναδρομικά τους μισθούς τους από 1η Γενάρη. Ουσιαστικά το Υπουργείο, το οποίο διαφήμισε το νέο μισθολόγιο ως φορέα αυξήσεων, ως τον τρόπο να εξισωθεί το μισθολόγιο των μόνιμων συναδέλφων με τους μισθούς των αναπληρωτών, ουσιαστικά καταργεί την προσωπική διαφορά, mm-hmm. την οποία διαφήμισε πάρα πολύ ως εγγύηση μη μείωσης μισθών για αυτό το κομμάτι των συναδέλφων, με συνέπεια πολλοί από αυτούς, αντί να πληρωθούν το μισθό του Ιουνίου, που θα δουν μια κουτσουρεμένη mm-hmm. αμοιβή αναντίστοιχη της εργασίας. Εμείς από τη δική μας πλευρά μιλάμε ξεκάθαρα για παραβίαση των συμβάσεων εργασίας από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι ένα πολύ αρνητικό προηγούμενο για το σύνολο των εργαζομένων. Δηλαδή, αν φανταστούμε κιόλας ότι αυτά συμβαίνουν από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, φανταζόμαστε τι συνέπειες πολλαπλές μπορεί να υπάρξει και για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όταν κάθε φορά, ας πούμε, ο εργοδότης μέσα από διάφορους νόμους οι οποίοι μπορεί να προωθούνται, θα αλλάζει μονομερώς τη σύμβαση εργασίας προκειμένου να μειώσει το μισθό. Γι' αυτό και, όπως σωστά αναφέρετε, θα πρέπει ενωμένοι οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα και με αλληλεγγύη ταξική, και σε αυτό το πλαίσιο να δείξουν την αλληλεγγύη και οι ίδιοι οι γονείς αλλά και η ίδια η κοινωνία απέναντι σε αυτή την κατάσταση που προειδεάζει για ένα μέλλον στο δημόσιο σχολείο πάρα πολύ άσχημο, και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να στηρίξουν και τις επόμενες κινητοποίησεις σας το επόμενο διάστημα. Κάπου εδώ εμείς, κυρία Αγγελική Σιμικλή, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να το επαναλάβω ότι καλούμε την Παρασκευή στις 17 Ιουνίου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό τον αγώνα προφανώς θέλουμε να έχουμε μαζί μας γονείς εργαζομένους, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
Και εμείς ευχαριστούμε, θα είμαστε η φωνή δική σας, τη φωνή της κοινωνίας από τα κάτω που αγωνίζεται και όποτε και όταν χρειαστεί πάλι. Καλό μεσημέρι να έχετε.